Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη από το αγαπητό Προεδρείο και τους αγαπητούς εισηγητάς, καθηγητάς, γιατί δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας απόψε. Σας στέλνω βιντεογραφημένο μήνυμα λίγα λεπτά πριν για το λόγο το ότι είμαι σε ευρωπαϊκή συνάντηση που αφορά την ευρωπαϊκή διασπορά της παραλλαγής όμικρον και είναι το κύριο θέμα των ημερών, όπως όλοι γνωρίζετε. Να χαιρετήσω και εγώ αυτό το δεύτερο webinar, αυτή τη δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου μας με θέματα επίκαιρα, το επίκαιρες καταστάσεις δημόσιας υγείας. Καταξιωμένοι συνάδελφοι, κλινικοί γιατροί της πρώτης γραμμής θα μας μιλήσουν και θα σας απαντήσουν τις απορίες για την υποστηρικτική αγωγή, το ρόλο των αντιοικών φαρμάκων, των μονοκλωνικών αντισωμάτων, τη διαδρομή των ασθενών στις μονάδες συντατικής θεραπείας και το μέλλον της θεραπείας της νόσου COVID-19. Νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε όλοι με προσοχή τους ανθρώπους πρώτης γραμμής και να καταθέσουμε τις απορίες μας και την αγωνία μας για την θεραπευτική εξέλιξη της νόσου, η οποία μόλις και τώρα αρχίζει και γίνεται σημαντική και μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στην πορεία της επιδημίας στο μέλλον. Θα σας πω δύο λόγια για την όμικρον σαν μια μικρή εισαγωγή. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 28 κράτη τα οποία έχουν περιστατικά της νόσου, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο 67 χώρες έχουν αναφέρει επιπλέον των ευρωπαϊκών, δηλαδή σύνολο 95 χώρες περιπτώσεις της νόσου μας, κοντά στις 35.000 και 12 θανάτους. Άρα είναι μια παραλλαγή η οποία αυτή τη στιγμή γνωρίζει μια τεράστια διασπορά. Το Ευρωπαϊκό CDC στην πρόσφατη εκτίμηση κινδύνου αξιολόγησε την πιθανότητα περαιτέρω διασπορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πολύ υψηλή. Σχετικά με την μεταδοτικότητα του στελέχους αυτού, φαίνεται ότι είναι υψηλότερη των στελεχών που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα στην επιδημία. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, φαίνεται ότι η τρίτη ενισχυτική δόση προσφέρει μεγαλύτερη προστασία ακόμα και για σοβαρή νόσο και θάνατο. Μοντέλα από το Imperial των τελευταίων ημερών ανεβάζουν αυτή την εκτιμόμενη προστασία στο 80-85%. Είναι μια παραλλαγή η οποία αυξάνει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και είναι μια παραλλαγή η οποία δυστυχώς οδηγεί και σε ανοσιακή διαφυγή από κάποια από τα μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται ευρέως για την καταπολέμηση της νόσου. Θα τα ακούσετε από τους εκλεκτούς συναδέλφους. Έχουμε μια ελπίδα αυτή τη στιγμή ότι δεν θα σχετίζεται με σοβαρή νόσο με βάση κάποια προκαταρκτικά δεδομένα από την Αφρική. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα δεδομένα έχουν μεθοδολογικές ατέλειες, αφορούν πληθυσμούς που ήταν σε διαφορετική φάση της επιδημίας, με διαφορετικό ιστορικό έκθεση, η ηλικιακή κατανομή παίζει πάντα ρόλο, φυσικά η προηγούμενη εμβολιαστική κάλυψη και τα υποκείμενα νοσήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εξηγήσεις αυτές. Μια τεράστια διασπορά μιας παραλλαγής όπως η όμικρον, τη στιγμή που ζούμε και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τις σοβαρές επιπτώσεις της δέλτα παραλλαγής, μπορεί να οδηγήσει σε μια υπερφόρτωση στο σύστημα υγείας γρήγορα. Άρα το Ευρωπαϊκό CDC έχει αυτή τη στιγμή εκτιμήσει την κατάσταση σαν πολύ υψηλού κινδύνου και νομίζω πολύ δικαιολογημένα παρακολουθούμε όλοι με επαγρύπνηση την κατάσταση αυτή και την ανάγκη να παρέμβουμε. Σίγουρα τα φάρμακα και οι νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις θα βοηθήσουν. Οι Έλληνες ερευνητές έχουν πρωτοπορήσει στην χρησιμοποίηση νέων φαρμάκων στην αντιμετώπιση της νόσου και με πολλαπλές κλινικές μελέτες και νομίζω ότι κάτι που πρέπει να τονίσω τελειώνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, η ισοτιμία, ισότιμη πρόσβαση των φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακούτε να το συζητούμε όλοι για τα εμβόλια. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα φάρμακα. Πριν δύο μέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι το νέο εμβόλιο COVOVAX μέσω της πρωτοβουλίας COVAX θα δινόταν με μια επίγουσα διοδότηση με το σκοπό να αυξήσει την πρόσβαση στον εμβολιασμό σε χώρες χαμηλότερου οικονομικού επίπεδου. Ένα εμβόλιο το οποίο το παρήγαγε το Serum Institute της Ινδίας. Και νομίζω ότι με ένα παρόμοιο τρόπο πρέπει να σκεφτούμε για τα φάρμακα, ώστε όλοι συντονισμένα μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο ιό. Τα φάρμακα εμένα προσωπικά μου θυμίζουν
τα χρόνια του HIV, όταν μιλούσαμε για νοπλοσιντικά ανάλογα αναστολής προτεάσης, βέβαια για μια χρόνια νόσο, εδώ χρησιμοποιούνται στην οξία φάση και ίσως γι' αυτό να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Με αυτά να σας χαιρετήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία, είμαι σίγουρος για αυτή, και να ευχαριστήσω το Προεδρείο, τον καθηγητή τον Πρίτεν, τον κύριο Δημόπουλο, και τον καθηγητή κύριο Τέρπο, για τον συντονισμό, και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το webinar. Χαίρετε.